από κάτω γράφει τι υλικό είναι. Έχει τα COEX που είναι σκληρό πλαστικό, τα FDP που είναι το πολυεθυλένιο, τα καπάκια και μετά ό,τι είναι χάρτινα ή άλλο υλικό, τα βάζουμε σε άλλο. Δηλαδή έχει το καθένα το δελτίο του. Στο κίτρινο είναι το COEX που είναι το συνθετικό, στο πράσινο είναι τα SDP, το κόκκινο είναι τα καπάκια και στο μπλε έχουμε τα χάρτινα και άλλα υλικά. Α, δηλαδή ανάλογα με το τι είναι το πλαστικό τα διαχωρίζουμε. Γίνεται δηλαδή ανακύκλωση και ανάλογα με το υλικό που είναι. Ναι. Απλά ξεπλένεται πολύ καλά το δοχείο, δηλαδή 3-4 φορές το ξεπλένουν να φύγει όλο το φάρμακο και μετά γίνεται το διαχωρισμό εκεί μέσα. Άρα όντως, δηλαδή μας το ρώτησαν αυτό, δεν λέει και εντάξει. Αυτό που το ξεπλένουν, πού πηγαίνουν. Πραγματικά η απάντηση είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης. Και δεν φεύγουν πολλά γιατί λόγω της δουλειάς. Αυτό τώρα και πώς έχουν φτάσει με οι τιμές. Είναι πανάκριβα τα φάρμακα. Όλοι ακόμα και εμείς, ακόμα όταν πας να βάλεις ένα φαγητό ντοματάκι. Ναι, δεν λόγω οικονομίας δηλαδή. Μάλιστα εδώ που αντί να μυρίζει, δεν μυρίζει πλέον φάρμακα γιατί ξεπλένουν τόσο πολύ καλά τα δοχεία που δεν μυρίζει καν. Αν γυρίσουμε πίσω το 2008, ειλικρινά σας μιλάω, όταν ήρθε ο κύριος Μπριασούλης από το Γεωπονικό, εδώ ήταν ένα τραβούς του μαλλιά του κουταρά. Αλλά... Έχουμε δει σε άλλες περιοχές. Ναι, γι' αυτό είπα τη Νέα Καριά. Τόνι με βουνά από πλαστικά. Και το επόμενο βήμα είναι τα κένε. Θα διαβάσετε το αρθράκι του κυρίου συναδέλφου σας από το περιβάλλον του Βορείου Αιγαίου που λέει επιστημονικά ότι πόσο περισσότερο κακό κάνει το κάψιμο. Φυσικά. Έτσι. Το κάψιμο είναι ακόμα και στο κάψιμο πρέπει να ξεπλένονται δηλαδή. Η κάψη που γίνεται πάλι πρέπει να ξεπλένεται καλά. Μόνο και η κάψη του πλαστικού ελαστικού. Άρα για να συνοψίσουμε, το ΕΒ Νιγρίτας έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία από το 2000. Ναι, όχι καταρχάς. Είπαμε ότι η περισυλλογή των απορριμμάτων είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν το έκανε. Ούτε το ήταν το καλό. Στη ζώνη νομιμοποιούμαστε τα 70.000 γράμματα, παρεμβαίνουμε εμείς, ίσως που συγκινήσουμε. Θα συγκινήσουμε όχι μόνο εδώ, και άλλους. Παρεμβαίνουμε, τους φάνηκε πολύ παράξενο, δεν θυμάμαι τι ήταν τώρα μια εκδήλωση της ΣΕΡΕΣ, με ρώτησε μια κυρία διευθύντρια, επιβάλλατε το περιβαλλοντολογικό τέλος, ναι, εννοείται. 5 λεπτά αναστρέμα. 70.000 στρέμματα, 35.000 ευρώ. Πληρώνεται η κυρία, οι επόπτες, τα πλαστικά, οι τέτοιοι. Το αποτέλεσμα όμως είναι τεράστιο. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε και λέω τώρα, πάτε, δηλαδή, το καλό θα είναι άμα πηγαίνετε να δείτε σημεία που δεν παρεμβαίνουν. Σημεία που δεν παρεμβαίνουν. Και το άλλο καλό, αν εξαιρέσω μόνο. Το λέω, ας πούμε, επειδή ήταν τερπνιώτες εκεί, επειδή μου έχουν μια, έτσι, ένα ατίθασο στυλάκι οι τερπνιώτες, και λέω, δεν είναι τυχαία, από εκεί ήταν ο Κουφοντίνας. Τους το λέω, δεν τους αρέσει. Τι, ο Κουφοντίνας. Δεν ξέρω, από εκεί ήταν. Εγώ γεννηθεί στο 55, η Αναστασία Κουφοντίνα, η αδερφή του, ήμασταν 6 χρόνια μαζί στο ίδιο τμήμα. Λέω, επειδή ο Κουφοντίνας ήταν από εδώ, ήταν αντάρτες, δεν υποκύπτωσε τίποτα. Ειλικρινά σας μιλάω, βλέπω μία, θα πει και η κυρία Αστερίου, επειδή μου, οι αγρότες λένε πολύ, τα γαθούρια, τα έντα, αλλιώς. Και ειδικά η νεολαία των αγροτών έχουν μια υπερευαισθησία και συμμετέχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πριν παρέμβουμε, ας πούμε, εδώ όλα τα κανάλια αυτά ήταν όλα... Και όταν στεγνώνει ο καιρός τώρα, πατάνε και μια φωτιά και καίγονται όλα. Τι η ζημιά επιρρηματολογική είναι γνωστή. Πάντως εγώ τουλάχιστον από την εμπειρία μου δεν έχω δει πουθενά στην Ελλάδα να υπάρχει χώρος που να μπορείς να βάλεις το νερό περιφραγμένος. Αν δεν το κάναμε, στρωμένος με σημαντικό, για να το εύκολο είναι, από εδώ, από εδώ στριμώνας είναι, μπορεί και 3 χιλιόμετρα. Ένα κουραντή, γιατί έφτασε μου κάτι, είναι εκεί. Θα προτιμούσε να ανοίξει τη βάνα, θα βραχεί όμως, θα λερωθεί, θα κάνει. Πρώτα επιμένω ότι έχουν ευαισθησίες, παρόλο που τους κατηγορούμε και εγώ πολλές φορές, έρχονται εδώ και είναι. Πηγαίνουν στα σημεία τα ελκυστικά, τα δικά αυτά που τους κάναμε. Μα πραγματικά είναι ελκυστικό. Πραγματικά μπορεί να έρθει, να μπει άνετα, να ανέβει με το σκαλάκι. Το σέβομαι. Δηλαδή ακόμα και κάποιος που δεν θα το κάνει σωστά, την ώρα που θα λείπω εγώ ή τα απογεύματα που λείπω, θα έρθει να μου το πει, ας πούμε, ότι τις δώσω. Εκείνος πήγε τα πέτα.